Κάποια ημέρα που είχα πάει στους Αγίους Αναργύρους, με έβαλε να διαβάσω ακολουθία. Η ακολουθία ήταν ψαλτήρι. Εκείνη την ημέρα ήταν 8-9 καθίσματα. Οπότε, αφού τελειώσαμε αυτά τα καθίσματα, εγώ πήγα η ώρα 10:30 με 11, τελειώσαμε η ώρα 1. Ήταν ώρα φαγητού. Μου λέει, «Πού θα φύγεις να πας τώρα, τόση ώρα διάβαζες». Ξεκινούσε η τράπεζα, η οποία αργότερα έγινε παροιμιώδης του γέροντος Ευμενίου για όλους, όχι μόνο για μένα. Αυτή η τράπεζα και τι δεν είχε επάνω. Ό,τι είχε το ψυγείο. Οπωσδήποτε είχε αναψυκτικό. Κανένα άλλο ποτό. Καφέ, από τότε έμαθα να πίνω πολύ καφέ. Ο καφές δεν ήταν σε φλιτζάνια, ήταν σε ποτήρια. Τον είχε όλο μέσα σε ένα τέτζερι. Μάλιστα, για να κάνει και λίγο κλίμα, τον έχινε ενίοτε και απ' έξω. Έκανε πως δεν πρόσεξε. Τυρί, φέτα, ομελέτες που του έφερναν διάφορες γυναίκες, παξιμάδια από την Κρήτη, τα οποία έβρεχε. Μια ωραιότατη, ασκητική τράπεζα. Κανένα γλυκό. Ήταν σπάνια τα γλυκά, αλλά υπήρχαν και αυτά εκεί, που τα έφερνε πάντα ο κόσμος. Άδειαζε όλο το ψυγείο και ήταν η χαρά του να μας διακονεί. Έλεγε, «Εσείς μου διαβάσατε τόσο ωραία, τόσο ωραία, κι εγώ θα κάνω τον καφέ». Λέγαμε, «Γέροντα, ας να κάνουμε τον καφέ εμείς». Καθόμαστε και μας διακονούσε ο γέροντας. Μετά από τις ακολουθίες, πάντοτε η τράπεζα ήταν αβραμιαία. Ο γέροντας μας ετοίμαζε την τράπεζα. Πολλές φορές ήμουν εγώ, ήταν ο δεσπότης ο Μόρφου και άλλα παιδιά και καθόμαστε εκεί. Μας έκανε τον καλοκαιρινό του καφέ, τον Νες, όπως τον έλεγε. Μια φορά τον ρωτήσαμε, «Γέροντα, πώς κάνεις τον Νες, είναι πολύ ωραίος». «Να, βάζω 4 κουταλάκια ζάχαρη και μισό κουταλάκι Νες για 2 ποτήρια». «Πολύ ωραίο, μοναδικό. Και εκεί μας έβγαζε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα πάντα». Μάλιστα μια φορά θυμάμαι είχε σπανακόπιτες στην τράπεζα. Ήταν πολύ χαριτωμένος. Γελούσε πάρα πολύ. Όταν φάγαμε έμεινε μία. Του γέροντα του άρεσαν πολύ, πάρα πολύ οι σπανακόπιτες. Και έμεινε μία στο δίσκο και έλεγε ο ένας τον άλλον, «Πάρτην». Έλεγε ο άλλος, «Πάρτην εσύ». Και η σπανακόπιτα έμενε στο δίσκο. Σε μια στιγμή, όταν αποφάσισαν να την πάρουν, λέει ο γέροντας, «Αυτή θα την φάω εγώ». Και χα 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 γελούσε. Απέραντο σεβασμό στους επισκόπους. Εχαίρετο να τους βλέπει, να τους υποδέχεται, όπως και κάθε άνθρωπο άλλωστε. Προσέφερε καφέ, γλυκό, νερό, καρπούζι, πεπόνι. Η χαρά του ήταν να κάθεσαι και να σε υπηρετεί, να πηγαίνει πέρα δόθε, να φέρνει το ποτήρι, μετά την κανάτα με το νερό, μετά τον καφέ, μετά το πεπόνι, μετά το παξιμάδι, μετά το τυρί και πάλι από την αρχή. Τον ερώτησα κάποτε, «Γέροντα, γιατί πας και έρχεσαι?» Μου λέει, «Εργάζομαι, Βαγγέλη, εργάζομαι». Και πάλι πήγαινε και ερχόταν. Έστειδε τον υδρότα από το μέτωπό του και έλεγε, «Γράφει ο άγγελος, Βαγγέλη. Γράφει ο άγγελος, Βαγγέλη».
έδινε, χωρίς να κρατάει τίποτε για τον εαυτό του. Αργότερα κατάλαβα ότι έτσι έκανε πάντα. Του πηγαίναμε ένα ψωμί. Αν είμαστε τέσσερις, το μοίραζε στα τέσσερα. Αν είμαστε 104, το μοίραζε στα 104. Κάποτε του πήγαμε ένα μεγάλο ψωμί για τον κόσμο και φυλάξαμε κρυφά ένα μικρό για να φάει και εκείνος. Όταν έφυγαν όλοι και του το δώσαμε, το πρόσωπό του άλλαξε. Λυπήθηκε πάρα πολύ. «Γιατί το κάνατε αυτό?» είπε ήρεμα. «Δεν έχουμε τέτοια συνήθεια εδώ. Εδώ δεν κρατάμε τίποτε. Ό,τι είχε το έδινε. Γι' αυτό πάντα, όταν φεύγαμε από το γέροντα, δεν είχαμε φάει μόνο ψωμί, μέλι, καρπούζι. Μαζί με αυτά είχαμε πάρει χαρά και χάρη. Ποτέ μα ποτέ δεν φύγαμε από τον γέροντα όπως πήγαμε. Δίναμε ψωμί και παίρναμε Χριστό. Πηγαίναμε φτωχοί και φεύγαμε πλούσιοι. Ποιος μπορούσε να φανταστεί τι θησαυρό έκλεινε στα σπλάχνα της η φτωχογειτονιά του Εγάλεω?» Ο πατήρ Ευμένιος ήταν άνθρωπος απέραντης αγάπης. Αγαπούσε το Θεό με όλη του την ύπαρξη, με όλο του το είναι, και τους ανθρώπους με όλη του την καρδιά. Ο παππούλης μας αγαπούσε τον καθένα από μας προσωπικά και όχι γενικά και αόριστα. Αισθανόσουν αυτή την αγάπη του, τη μοναδική και ολοκληρωτική, στο πρόσωπό σου, και αυτό σε έκανε να τον αγαπάς κι εσύ και να τον σέβεσαι πάρα πολύ. Ο πατήρ Ευμένιος αγαπούσε τα νέα παιδιά πολύ. Καθόταν μαζί τους και τους μιλούσε ο ολιγομήλυτος παππούλης. Τους κερνούσε λεμονάδες, πορτοκαλάδες, γλυκά, καρπούζι και ό,τι άλλο είχε το κελάκι του. Και αυτά αγαπούσαν τον πατέρα Ευμένιο πολύ και έρχονταν κάθε μέρα στο κελάκι του κατά δεκάδες. Ακόμα και με πούλμαν έρχονταν να πάρουν την ευχή του, ιδιαίτερα όταν είχαν εξετάσεις. Μια φορά στον Ευαγγελισμό όπου νοσηλευόταν ο πατήρ Ευμένιος, ήρθε ένας νεαρός 16-17 χρόνων. Μπαίνει μέσα φουριόζος, του φυλά το χέρι και του λέει: «Ήρθα να πάρω την ευχή σου, μεγάλε, παππούλη», τονίζοντας το «μεγάλε» κατά τη συνήθεια έκφραση των παιδιών. Ο πατήρ Ευμένιος ξεκαρδίστηκε στα γέλια. Μετά τον σταύρωσε, τον κέρασε και τα είπαν οι δυο τους. Όσοι ζήσαμε τον παππούλη από κοντά, έχουμε νιώσει αυτή την πατρική του αγάπη πάρα πολλές φορές. Άπειρες οι μαρτυρίες πνευματικών του παιδιών που το ομολογούν. Ήταν η κίνηση του γέροντα σαν τη χήνα. Συν το γέλιο, συν ο τρόπος που χτυπούσε το θυμιατό του πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ήταν όλα ένα υπέροχο θρόισμα. Τα πόδια, πολλές φορές φαίνονταν και οι κάλτσες του, τα τσουράπια. Ο τρόπος που βουτούσε το σταυρό όταν έκανε αγιασμό, τα πολλά νερά που πετούσε. Αντιλαμβάνεστε ότι άνθρωποι του ηθικισμού, του γεροντισμού, του ευσεβισμού, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις κινήσεις του γέροντα, ούτε το γέλιο, ούτε τη χαρά του, ούτε την αγάπη του. Δεν ξέρω τι συνέβαινε μέσα του με την αγάπη. Εγώ την αισθανόμουν αυτή την αγάπη πολύ καλά. Έστω και με τις αυστηρότητες και τις αποτομίες και τους θυμούς που μας έκανε. Η αγάπη του όμως ήταν προσωπική στον καθένα. Είχε μια βαθυτάτη λεπτότητα και ευαισθησία, την οποία ήθελε ο ίδιος να περιφρουρήσει. Την περιφρουρούσε και την περιέκρυβε, όπως περιέκρυβε η Θεοτόκος την εγκυμοσύνη της.
Έτσι περιέκριβε και αυτός την ευαισθησία του, η οποία ήταν τόσο λεπτή και τόσο απέραντος. Πολλοί δεν καταλάβαιναν ότι η χαρά του ήταν αποτέλεσμα της στάσεώς του απέναντι στην ασθένειά του, την οποία αντιμετώπισε από την αρχή ως συμμετοχή στα παθήματα του Χριστού και στην Ανάσταση. Ο γέροντας προς το τέλος της ζωής του ήταν μία τράπεζα. Όποιος πήγαινε έβαζε χρήματα κάτω από τα μαξιλάρια, από τα στρώματα, στα σεντόνια και όποιος ήθελε έπαιρνε. Έδινε, δεχόταν και τα έδινε. Δεν τον ενδιέφερε εάν τον κατέκριναν που ελάμβανε χρήματα. Δεν τον ενδιέφερε να τον επενούν ή να τον κατηγορούν. Όλο γελούσε. Τα αντιλαμβανόταν όμως όλα. Ένα μεσημέρι έξω από το κελί του ήρθε μια παρέα ανδρών που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, AIDS. «Καθίστε παιδιά», τους λέει, και άρχισε να τους δίνει κεράσματα, φαγητά, πορτοκαλάδες. Τι χαρά είχε να ανοίγει πορτοκαλάδες, να βάζει στα ποτήρια και να φουσκώνουν και να χύνονται απ' έξω. Του λέω, «Γέροντα, να σας πω κάτι». Μου λέει, «Ξέρω εγώ». Και δώσ' του να φέρνει κι άλλα κεράσματα. Όταν έφυγαν, τον ερωτώ, «Τι ξέρετε?» «Ξέρω», μου λέει. Και λέω στο Χριστό, «Βοήθα, Χριστέ μου, να μην ξαναγίνουν κι άλλοι». Όσην ώρα πήγαινα και ερχόμουν, έλεγα, «Χριστέ μου, όχι άλλοι, όχι άλλοι».